τσικιρικιτρό με τη Δανάη και τον Κρόξ. Χριστουγεννιάτικα έθιμα! Γεια σας παιδιά! Εγώ είμαι η Λίλη, η γάτα των Χριστουγέννων και από εδώ οι φίλες μου, η Λόρα, ο Λουκ, η Λέξ και ο Λουξ. Τα Χριστούγεννα είναι η αγαπημένη γιορτή όλων των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Οι περισσότεροι στολίζουμε το χριστουγεννιάτικο δέντρο και φτιάχνουμε μελομακάρονα και κουραμπιέδες. Αναρωτηθήκατε όμως στον υπόλοιπο κόσμο τι κάνουν τις μέρες των Χριστουγέννων? Εγώ και οι φίλοι μου επισκεφτήκαμε πολλές χώρες και θα σας πούμε τα πιο παράξενα χριστουγεννιάτικα έθιμα όλου του κόσμου. Η πρώτη χώρα που επισκεφτήκαμε ήταν η Αγγλία. Η παράδοση θέλει τους Άγγλους να αφήνουν μπισκότα για τον Άγιο Βασίλη και καρότα για τον Ρούντολφ, ενώ τα παιδιά κρεμούν χριστουγεννιάτικες κάλτσες για να τις γεμίσει με γλυκά ο Άγιος Βασίλης. Επόμενη χώρα που επισκεφτήκαμε ήταν η Γερμανία. Αντί για τις κάλτσες τους, βγάζουν έξω τα παπούτσια τους. Περιμένουν ο Άι Βασίλης να τους τα γεμίσει με γλυκά. Απ' τις αρχές του Δεκέμβρη τα παιδιά αφήνουν τα παπούτσια τους έξω και αν δεν ήταν καλά παιδιά, τη χρονιά που πέρασε, αντί για γλυκά θα βρουν κλαδιά μέσα. Στη Βουλγαρία που πήγαμε μάθαμε ότι το εορταστικό τραπέζι περιλαμβάνει 12 διαφορετικά φαγητά, ένα για κάθε μήνα του χρόνου. Στην Ουκρανία τα χριστουγεννιάτικα δέντρα φαίνονται συνηθισμένα, με μία μικρή όμως διαφορά. Οι Ουκρανοί κατασκευάζουν έναν αυτοσχέδιο ιστό αράχνης και τον κρύβουν σε κάποιο σημείο μέσα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο. Όποιος τον βρει θα έχει καλή τύχη όλο τον χρόνο. Ο μύθος λέει ότι μια φτωχή γυναίκα δεν είχε αρκετά χρήματα για να στολίσει το χριστουγεννιάτικο δέντρο της. Όταν ξύπνησε το πρωί, είδε την επιθυμία της να γίνεται πραγματικότητα από μία αράχνη που ήφαινε τον ιστό της πάνω στο γυμνό έλατο. Μετά πήραμε το αεροπλάνο και πετάξαμε στη Νορβηγία. Οι άνθρωποι τα Χριστούγεννα δέχονται επισκέψεις από καλκάντζαρους. Ένας ακόμη μύθος λέει ότι την παραμονή των Χριστουγέννων μάγισσες και διάφορα άλλα μικρά καλκαντζαράκια αναζητούν από τις αυλές των σπιτιών σκούπες που κλέβουν και τις χρησιμοποιούν για να πετάξουν. Γι' αυτό είναι παράδοση οι Νορβηγοί να κρύβουν τις σκούπες το βράδυ εκείνο προκειμένου τα κακά πνεύματα να μην πλησιάσουν το σπίτι τους για να προλάβουν το κακό. Στην Ισλανδία όχι έναν, όχι δύο, ούτε τρεις, αλλά 13 Άγιους Βασίλειδες έχει η παράδοση αυτής της χώρας. Κοιτάτε που εδώ είναι οι τέσσερις, οι άλλοι έχουν πάει να φτιάξουν τα δώρα. Η ομάδα τους ονομάζεται Γιουλάντς και η παράδοσή τους θέλει να μοιάζουν με κοντά άσχημα αλλά τρισχαριτωμένα εξωτικά. Σύμφωνα με το μύθο, ξεκινούν τις επισκέψεις τους από τις 12 Δεκεμβρίου. Ο στόχος τους να σκορπίζουν ένα ευχάριστο πανικό με τις σκανδαλιές τους, καθώς μπαίνουν στα σπίτια από το τζάκι και σκορπίζουν την αστερόσκονη. Κάνουν συνεχώς μικρές φάρσες στους κατοίκους των σπιτιών. Στα καλά παιδιά βάζουν μέσα στις κάλτσες, λιχουδιές και δώρα, ενώ σε αυτά που δεν ήταν καλά βάζουν ομές πατάτες. Όταν φτάσαμε στην Ιρλανδία, μάθαμε ότι τη νύχτα της παραμονής των Χριστουγέννων όλα τα παράθυρα των σπιτιών που βλέπουν προς το δρόμο
φωτίζονται από ένα αναμένο κερί, το οποίο τοποθετείται στο περβάζι. Αυτό συμβολίζει για τους Ιρλανδούς το καλωσόρισμα της Μαρίας και του Ιωσήφ, οι οποίοι εκείνο το βράδυ έψαγαν απεγνωσμένα ένα μέρος για να γεννήσει η Μαρία τον Ιησού Χριστό. Στην Καταλωνία της Ισπανίας τα παιδιά φροντίζουν ένα κούτσουρο από τις 8 Δεκέμβρη μέχρι την αλλαγή του χρόνου. Τα παιδιά πρέπει να το έχουν σκεπασμένο με μία κουβέρτα και να το ταΐδουν κάθε απόγευμα με τουρόν, δηλαδή το μαντολάτο, ώστε να το κρατούν ζεστό και καλοταϊδμένο για να μπορέσει να φοδεύσει αντί για κακά πολλά γλυκά την πρωτοχρονιά. Στη Γαλλία, την παραμονή των Χριστουγέννων, τα παιδιά αφήνουν τα παπούτσια τους δίπλα από το τζάκι για να τους τα γεμίσει με γλυκά και ξηρούς καρπούς ο Άγιος Βασίλης, που θα κατέβει από την καμινάδα καθώς κοιμούνται. Στην Ιταλία, οι εορτασμοί των Χριστουγέννων ξεκινούν με το σύνθημα που δίνεται από ένα κανόνι που βρίσκεται στη Ρώμη. Την παραμονή των Χριστουγέννων τα παιδιά ντύνονται βοσκοί και γυρίζουν από σπίτι σε σπίτι τραγουδώντας τα κάλαντα, ενώ ο κόσμος τους κερνά με γλυκά και ξηρούς καρπούς ή τους δίνει λεφτά. Ο κόσμος μαζεύεται στις πλατείες, όπου διεξάγεται διαγωνισμός για την καλύτερη φάτνη. Το βράδυ καίνε το κούτσουρο των Χριστουγέννων και το λιγνάρι της μοίρας φέρνει δώρα σε όλους. Στις 6 Γενάρη τα παιδιά περιμένουν με αγωνία τη γριά Λαμπεφάνα, η οποία ψάχνει το μικρό Ιησού και στην πορεία της αναζήτησής της αφήνει δώρα στα καλά παιδιά. Στην Ολλανδία ο Άγιος Βασίλης έχει και βοηθό, ο οποίος ονομάζεται Μαύρος Πιτ. Το μικρό θωμα αυτό ξωτικό που περνά το χρόνο του σκάβοντας τα ανθρακορυχεία, εξού και το μαύρο χρώμα του, ανεβοκατεβαίνει με άνεση τις καμινάδες των σπιτιών, αφού ο καπνός και τα κάρβουνα πλέον δεν τον ενοχλούν. Σύμφωνα με την παράδοση, το χόμπι του είναι να παρακολουθεί τα παιδιά, δίνοντας αναφορά στον Άγιο Βασίλη για το ποια ήταν καλά παιδιά και ποια όχι, αλλά και να τον συνοδεύει στο μοίρασμα των δώρων. Τα κακά παιδιά, αντί για δώρα, βρίσκουν από το Μαύρο Πιτ μία κάλτσα γεμάτη με κέρβουνα. Όταν φτάσαμε στην Ιαπωνία, μάθαμε ότι οι Ιάπωνες δεν έχουν τα Χριστούγεννα στη θρησκεία τους, αλλά επηρεασμένοι από τη δυτική κουλτούρα έχουν ένα διατροφικό έθιμο που τους θέλει να τρώνε τα διάσημα κοτόπουλα που έχει επικρατήσει χάρη σε μια πολύ επιτυχημένη διαφήμιση της εταιρεία το 1974. Τρώνε ανθυγιεινό φαγητό αυτές τις γιορτινές μέρες, σε τέτοιο σημείο μάλιστα που δεν είναι δυνατόν να βρει κανείς ελεύθερο τραπέζι αν δεν έχει κάνει κράτηση το εστιατόριο. Στην Αυστραλία τα Χριστούγεννα είναι λίγο διαφορετικά από ό,τι τα έχουμε εμείς στο μυαλό μας.
Και αυτό συμβαίνει γιατί στην Αυστραλία τα Χριστούγεννα δεν γιορτάζονται το χειμώνα, αλλά το καλοκαίρι. Είναι λογικό λοιπόν να γιορτάζονται υπό εντελώς διαφορετικές καιρικές συνθήκες. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο Άγιος Βασίλης να ντύνεται με το κόκκινο παλτό του και τη γούνα του, αλλά να μην καβαλά το έλκυθρο για τα χιόνια, αλλά να καταφθάνει από τη θάλασσα με jet ski και να μοιράζει τα δώρα στα παιδιά. Εδώ εντάξει, έρχεται με κανό! Στη Βενεζουέλα, οι θρησκευτικοί εορτασμοί των Χριστουγέννων διαρκούν κάθε χρόνο από τις 16 Δεκέμβρη μέχρι την παραμονή των Χριστουγέννων. Τα πρωινά εκείνα των ημερών πραγματοποιούνται εκκλησιαστικές λειτουργίες. Οι άνθρωποι πηγαίνουν σε αυτές με πατίνια ρόλερ. Τα παιδιά κοιμούνται έχοντας δεμένο στο μεγάλο δάχτυλο του παιδιού ένα κορδόνι του οποίου η άκρη κρέμεται έξω από το παράθυρο, έτσι ώστε το πρωί οι περαστικοί που κάνουν τα roller skate θα το τραβήξουν και θα τα ξυπνήσουν να πάνε και εκείνα στην εκκλησία. Στην Ελλάδα η παράδοση στολίζει ένα καράβι για καλή τύχη της νέας χρονιάς. Ποιο από όλα αυτά τα έθιμα σας έκανε περισσότερο εντύπωση? Μήπως στην περιοχή που μένετε έχετε κάποιο παράξενο χριστουγεννιάτικο έθιμο και ίσως να μην είναι και τόσο γνωστό? Καλά Χριστούγεννα παιδιά!